Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην κυρία Θεοπίστη Πέρκα από την αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά θα πω ότι στεκόμαστε ενώπιον ενός πολύ επικίνδυνου νομοσχεδίου που τάχα ολοκληρώνει τη διαδικασία κτηματογράφησης αλλά στην πραγματικότητα την οδηγεί σε μια ξαφνική και απρόβλεπτη διακοπή. Διαβάζοντας το σκοπό και το αντικείμενο του νομοσχεδίου, το άρθρο 1-2, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς στην αίθουσα που θα μπορούσε να διαφωνήσει. Προφανώς συμφωνούμε με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οποιαδήποτε ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών μας βρίσκει σύμφωνος. Το ζήτημα όμως εδώ είναι να δούμε αν επιτυχάνει το σκοπό του το νομοσχέδιο. Δεν έχουμε και καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ειδικά με τα πεπραγμένα των τελευταίων 5 χρόνων. Θέτεται ως στόχο τη μετάβαση του συνόλου της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου εντός του 2025. Μάλιστα, ο κ. Υφυπουργός μας έδωσε νούμερο ότι είμαστε στο 52%, μετά θα είμαστε 75%-85%. Κύριε συνάδελφε, συγγνώμη κυρία Πέρκα. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, ενοχλείτε την ομιλήτρια. Αν σας ενοχλώ, να διακόψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίστε. Μας είπατε, κύριε Υπουργέ, το 52%. Ο ΣΕΓΕΚ μας είπε ότι ως σήμερα έχει γίνει το 35%. Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δήλωσε στην Ακρόαση των Φορέων ότι το ορόσημο 341 στη Συμφωνία Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ορίζει ως στόχο το 85% και βρισκόμαστε ήδη στο 82,7%. Ωραία, θα μου απαντήσετε μετά και ακόμα και αν δεν είμαι στην αίθουσα, κάνω μια παρένθεση, κύριε Υπουργέ. Όταν θέτουμε ερωτήματα, περιμένουμε απαντήσεις, ακόμα και αν δεν είμαστε, γιατί όπως είπαμε πριν, την ίδια ώρα ήταν ο κύριος Σταϊκούρας. Βλέπουμε όμως τα πρακτικά και σας ακούμε. Ακόμα δεν έχετε δώσει τις απαντήσεις που ζητήσαμε, θα συνεχίσω. Και ζήτησα χθες από τον πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου να μας δικαιολογήσει τα νούμερα που αναφέρονται. Δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε βέβαια και σε καμία άλλη από τις ερωτήσεις μου. Παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις, είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο παραβιάσει τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο επιδιώκει ένα αποτελεσματικό και πλήρες σύστημα κτηματογράφησης. Η συμφωνία, το έχουμε πει πολλές φορές, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με τους συγκεκριμένους νόμους, τις ισχύουσες διατάξεις, τις προβλέψεις υπουργικών αποφάσεων, προδιαγραφές, συμβάσεις κτλ. Όλα αυτά τα οποία έρχεται να καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο. Μας απάντησε ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ότι αναφέρθηκε μάλλον σε αποκλίσεις τεχνικού χαρακτήρα. Πρώτον, να ενημερώσουμε τον κύριο Καβαλάκη ότι δεν καταργεί το νόμο 4821. Δεύτερον, μην την καταγράφετε ως θετική άποψη για το νομοσχέδιο. Δεν μιλάμε για μικρές αποκλίσεις τεχνικού χαρακτήρα. Ρωτήστε, κύριε Υφυπουργέ, την υπηρεσία τι σημαίνουν μικρές αποκλίσεις τεχνικού χαρακτήρα. Έχουν εμπειρία. Μιλάμε για δραματικές και ο όρος είναι κυριολεκτικός. Δραματικές λοιπόν αλλαγές στον τρόπο σύνταξης του κτηματολογίου. Αυτό που είπε ο κ. Καβαλάκης επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι κρίμα που δεν παρέστη ο εκπρόσωπος βεβαίως της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Θα ξαναναφερθώ σε αυτά που γνωρίζουμε όλοι. Πώς γίνεται η διαδικασία, η προανάρτηση αποτελεί μέλος των προδιαγραφών, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει, είναι άτυπη. Υπάρχει ΦΕΚ, υπουργική απόφαση και ΦΕΚ, κύριε Υπουργέ. Η υπουργική απόφαση και έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Είναι πολύ σημαντική, είναι αυτή που έχει με ένα άτυπο χαρακτήρα και δεν έχει κανένα κόστος και συμμετέχουν οι πολίτες βήμα-βήμα για να μην γίνονται ακριβώς γλάτη. Θα σας το πω όμως, πράγματι, θα δεχτώ ότι οι μελέτες κτηματογράφησης πολλές φορές έχουν λάθη. Είναι πολύ λογικό. Άρα χρειάζονται απαραίτητα ελέγχους πριν πάνε στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Οι έλεγχοι μέχρι σήμερα γίνονται με δύο τρόπους. Προανάρτηση, ανάρτηση, τρίτος βαθμός έλεγχος των πολιτών. Και ο δεύτερος τρόπος ελέγχου είναι της υπηρεσίας που κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο. 300 δικαιώματα μόνο, τόσα μπορούν και αυτές οι υπηρεσίες. Και αν βρεθούν λάθη, επανέρχεται κτλ. Τώρα τι μας λέτε, ότι θα τη στέλνω απευθείας στο λειτουργούν, όπως είναι χωρίς προανάρτηση, διορθώσεις, ό,τι προβλέπετε, και όποτε θέλει θα πηγαίνει ο πολίτης να το δηλώνει, θα το ελέγχει ο πιστοποιημένος μηχανικός σε δεύτερο βαθμό, θα τη διορθώνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αντιδράσει ταλαιπωρημένο ότι ο πιστοποιημένος μηχανικός αντικαθιστά στην ουσία τη διαδικασία προανάρτησης και ανάρτησης. Στο άρθρο 3 για την ολοκλήρωση ένταξης επικράτησης σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου και 4 δικπεραίωση κτηματογράφησης εντός λειτουργούντος κτηματολογίου, σας ζητάμε εμείς εδώ με απλά λόγια να μας περιγράψετε τη διαδικασία που προβλέπει αυτό το άρθρο.
και υπεκφεύγεται συνεχώς με κάποιες διατυπώσεις, θα αναφερθώ και παρακάτω, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Υπεκφεύγεται εσείς και οι πιστέντες από εσάς, όπως ο πρόεδρος του Φορέα, αλλά και ο πρόεδρος του ΣΕΓΕΚ. Βεβαίως, πώς είναι η διαδικασία του άρθρου 3, γιατί αντιδράστηκε σε αυτά που είπα εγώ. Βεβαίως, εδώ πρέπει να δηλώσω ότι είμαι πολύ εντυπωσιασμένη από την παρουσία των τεχνικών φορέων των διπλωματούχων μηχανικών. Το ΤΕ, που έχει μεγάλη εμπειρία, δεν εμφανίστηκε. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών δεν εμφανίστηκε. Και ο φορέας που εκπροσωπεί τους αναδόχους δηλώνει ότι καλώς σταματούν οι μελέτες τους, με μοναδικό κοινό επιχείρημα ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι εξαιρετικά χαμηλή, τη τάξη 0,2% ένα μήνα. Πρώτον, δεν είναι ακριβές το νούμερο και δεύτερον, δεν είναι αυτή η ουσία. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο κτηματολόγιο περιέγραψε το κτηματολόγιο ως βόμβα που περιμένουν όλοι να σκάσει. Στο οποίο προστίθεται με το παρόνομο σχέδιο το βάρος της κτηματογράφησης εντός λειτουργούντος κτηματολογίου με τα άρθρα 3 και 4. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών όταν το ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου πέφτει κάθε μέρα. Όταν δεν μπορούν να καταχωρήσουν πράξεις, το κτηματολόγιο παρά τις εξαιρετικά φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων είναι έντονα υποστηλεχωμένο. Μας λέτε ότι ο στόχος είναι ενιαίοι κανόνες για όλους το 2025. Και επανέρχομαι, πώς μπορούμε να μιλάμε για νέους κανόνες των λειτουργούν, όταν σε αυτό θα συνυπάρχουν εγγραφές που έχουν περάσει τη διαδικασία κρίσης των επιτροπών ενστάσεων, εγγραφές που θα περάσουν αυτή τη διαδικασία, εγγραφές που θα ελεγχθούν από το πιστοποιημένο μηχανικό, εγγραφές που προέρχονται από πίνακες και διαγράμματα προανάρτησης, προ-προανάρτησης, προανάρτηση μετά από την ανάρτηση χωρίς σύνταξη εκθέσεων. Ή με σύνταξη εκθέσεων που έχουν ή δεν έχουν εκφράσει ενδιαφέρον με τη συγκατάθεση ή την άρνησή τους. Από εγγραφές που έχουν ελεγχθεί με βάση τις επιτρεπτές αποκλίσεις, δημιουργείται χάος. Και θέλω να μου το απαντήσετε αυτό. Η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητάει να δοθεί παράτηση τουλάχιστον ενός έτους για τη διόρθωση, διότι υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν προβεί σε δήλωση. Εδώ θα πω και λόγω αγάπης μπορεί, αλλά επίσης είναι εκεί πεπατημένοι. Περιμένουν όλη μια παράταση, γιατί γίνεται παράταση της παράτασης. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο, δεν θα κλείσουμε έτσι το κτηματολόγιο για να φανεί ότι έκλεισε και να τρέχουν οι πολίτες και η ελληνική πολιτεία τα επόμενα χρόνια και πάλι δεν θα έχουμε κτηματολόγιο που θα λειτουργεί. Αυτό. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, αφήστε να τελειώσω. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο, με νόμο για τα καταπετημένα, θα προβεί σε πολλές κατεχόμενων εκτάσεων. Εκεί τι θα γίνει? Υπάρχουν πολλοί ιδιώτες που αμφισβητούν το δικαίωμα του δημοσίου. Δεν ξέρω αν σας έχουν απασχολήσει αυτά. Τώρα έχουμε το άρθρο 7 για τους πιστοποιημένους μηχανικούς. Η εμπειρία από την καταγραφή και νομιμοποίηση της αυθαίρετης δόμησης θα έπρεπε να μας έχει προβληματίσει. Εδώ έχει τοποθετηθεί ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Βορείου Ελλάδος. Δεν θα επιμείνω. Σχετικά με το άρθρο 8 για την υποβολή αίτησης διόρθωσης και κοινοποίησης. Για άλλη μια φορά επιλέγεται η νομοτεχνικά τουλάχιστον άστοχη επέμβαση στο δίκαιο της διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών με νομοθέτημα εκτός του νόμου 2664 του 1998. Η πρακτική αυτή όχι μόνο δεν συμβάλλει στις ανάγκες της συστηματικής ερμηνείας των οικείων διατάξεων, αλλά και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το εδώ και πολύ καιρό ευρέως υποστηριζόμενο στη θεωρία αίτημα για κωδικοποίηση εν γέννη της κτηματολογικής νομοθεσίας. Είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και κοστοβόρα. Τώρα, όσον αφορά το πολυδιαφημισμένο άρθρο 11 για την εισήγηση νομικού ελέγχου με τη χρήση συστήματος τεχνικής νοημοσύνης. Δεν είμαστε προφανώς καθόλου αρνητικοί στις νέες τεχνολογίες και στα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης. Το ελληνικό δημόσιο και όλα τα νομικά πρόσωπα θα έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της ψηφιακής μετάβασης. Όμως πάντα με την απαιτούμενη επεξεργασία και ασφάλεια. Είναι πρόσφατη η κυβερνοεπίθεση που έγινε στο ελληνικό κτηματολόγιο. Και με έκπληξη ακούσαμε χθες τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας να μας λέει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα με το κτηματολόγιο. Άρα είναι για επικοινωνιακούς λόγους μόνο αυτός είναι ο σκοπός του άρθρου. Αναφέρθηκε και πριν ότι είναι λάθος η προβλεπόμενη δυνατότητα 24ωρη στο άρθρο 12 ψηφιακής υποβολής πράξεων. Δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου. Αναφέρθηκε το παράδειγμα γιατί κάποιο εισπρακτική μπορεί να καταχωρήσει μια προσημείωση και την ίδια ώρα να γίνεται μια αγοροπολισία. Στο άρθρο 16 για τη δυνατότητα μονομερούς διόρθωση στοιχείων συμβολέων, διαμαρτυρήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολιογράφων Ελλάδος. Γιατί είναι λάθος όταν δεν έχουμε οριζόντια ιδιοκτησία να μπορεί ο καθένας μονομερός να διορθώνει τον ίδιο τίτλο. Θα έπρεπε να είναι και δύο.
Αντίθετα, είμαστε και στο άρθρο 20 για την ανάθεση έκδοση απόφαση επικαταχώρηση πράξεων σε δικηγόρους με σχέση έμεσης εντολής, και αυτό αναφέρθηκε. Λοιπόν, θα περάσω λίγο όμως και θα πω το εξής, γιατί βλέπω ότι δεν έχω χρόνο. Υπάρχουν και θετικές διατάξεις. Όπως για παράδειγμα, οι λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα άρθρα 26 έως 30 για την ανακύκλωση αρχείων μετά από την περαίωση της διαδικασίας χρηματογράφησης, για την εγγραφή των πολιτών στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, για το σύστημα αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης προσώπων, προστασία εκπομπών κτλ. Το άρθρο 25 που παρέχεται στους δικηγόρους η δυνατότητα συνέχισης έκδοσης βεβαιώσεων. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι. Το ξαναλέω ότι μεταξύ του νομοσχεδίου που δόθηκε στη διαβούλευση και αυτού που κατατέθηκε υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις. Πολλές από αυτές, είτε σε επιμέρους άρθρα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, δείχνουν ότι η αλλαγή φιλοσοφίας, και αυτό λέμε, στη σύνταξη του κτηματολογίου δεν είναι μονόδρομος, ακόμη και για αυτούς που συντάξαν αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θα αναφερθώ περαιτέρω, θα πω το εξής όμως. Κύριε Υφυπουργέ, μας έχετε πείσει ότι δεν σηκώνετε μίγα στο σπαθί σας. Τόσο πολύ. Που η μόνη μας απορία είναι κάθε φορά με ποιον, με ποιους εύλογα ή όχι θα στοχοποιήσετε ανασυνεδρίαση. Θεωρώ ότι υποτιμάτε ακραία την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εσείς ο λάτρης της τεχνικής νοημοσύνης δεν έχετε καταθέσει ούτε έναν αριθμό που να τεκμηριώνετε από τα στοιχεία που έχετε και να τεκμηριώνει και την πρότασή σας. Ζητήσαμε αρκετά. Σας ζητήσαμε και ζητάμε να καταθέσετε στοιχεία και εξακολουθείτε να μην το κάνετε. Θα σας τα αναφέρω και θα τα γράψω κιόλα. Σας τα είπα ακριβώς. Πόσες εγγραφές έχουμε, πόσα είναι, που θα μπουν στο λειτουργούν, πόσα έχουν. Θα σας τα πω αναλυτικά. Η δική μου ερμηνεία είναι πως ψάχνετε αγωνιωδώς να βρείτε λόγους για να δικαιολογήσετε αυτό το ξαφνικό θάνατο της κτηματογράφησης. Δεν θα το βρείτε όμως. Είναι ένα έργο που όντως αναμετρήθηκε διαχρονικά με τις τεράστιες αδυναμίες του ελληνικού κράτους, από την ίδρυσή του θα έλεγα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, η αιτία των καθυστερήσεων. Για τις καθυστερήσεις ήταν κυρίως πολιτικές ηγεσίες. Και ότι θα είστε κι εσείς στη λίστα αυτών που καθυστέρησαν και συνέβαλαν σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Ολοκληρώσετε, κυρία Πέρκα. Ναι, ναι, ευχαριστώ.